Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Μαρία, στη Μαριέτα, στην Μάρο, στη Μαριωρή, στην Μαρίκα, στη Μαριγό, στην Μαρούλα, στη Μαρίτσα, στη Μέρη, στη Μάνια, στη Μάρα, στον Μάριο, στην Δέσποινα, στη Δέσπο, στην Βυργινία, στη Λεμονιά, στην Πανωρέα, στη Σουλτάνα και στην Τάνια που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 3ης 21ης Νοεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Το πρόσφατο παραλήρημα από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας ονόματι Ερτσουμέν Ταλίογλου, με μανιφέστο παράνομων εδαφικών διεκδικήσεων κατά της πατρίδας, ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια των συνδικών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το αξιοσημείωτο είναι πως δεν εκφράστηκε δημόσια ούτε έστω και μια τυπική κυβερνητική αντίδραση, και ειδικά τη στιγμή που η Τουρκία παρανόμως διεκδικεί νησιά μας, Βραχονησίδες, Θράκη, ΑΟΣ, νησιωτική υφαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής. Οι δύο ερωτήσεις μου είναι απλές. Μήπως τελικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που διπλωματικές εκπτώσεις ελληνικής κυβέρνησης προς την Τουρκία τορπιλίζουν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας? Άλλωστε αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που απορρέει από τα διαχρονικά λανθασμένο ελληνικό δόγμα της υποχωρητικότητας και του κατευνασμού της Τουρκίας? Το γνωστό σε όλους μας modus operandi της Τουρκίας είναι τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, που δυστυχώς μέχρι ακόμη και τώρα δεν μας έχει πονηρέψει ως ελληνικό έθνος για το τι κακό μέλη γενέστε. Εδώ και μερικούς μήνες εντυπωσιακή στο ΑΡ Σακίου, έρημη και εγκαταλελειμμένη για αρκετά χρόνια, ετοιμάζεται πυροτοδός για να αποκτήσει ξανά ζωή, για να μετατραπεί σε μια πρότυπη αγορά τροφίμων, παρόμοια με αυτές που υπάρχουν σε πόλεις του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Legendary Foods, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την επένδυση αξιοποίησης και αναμόρφωσης της ΤΟΑΣ Αρσακίου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2024, στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί απλά ένας ακόμη χώρος εστίασης, αλλά ένας υβριδικός πολιτιστικός πολυχώρος που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη γαστρονομία και θα προωθεί την ελληνική μεσογειακή διατροφή, παρέχοντας μια πλούσια εμπειρία στους επισκέπτες. Χαρακτηρίζοντας θησαυρή ή διαμάντια της Ηπείρου, είναι οι γηγενείς ποικιλίες των αμπελώνων που απλώνονται σε Ζίτσα, Μέτσοβο, Κόνιτσα, Μαστοροχώρια, Πογωνιανή και πολλές άλλες περιοχές που έχουν τη δική τους ταυτότητα. Μιλούν τη δική τους γλώσσα, εξιστορούν το παρελθόν, την παράδοση και την κληρονομιά της γης που τις παράγει. Τις ποικιλίες αυτές, πόσες ακριβώς είναι και πώς αξιολογούνται, κλήθηκαν να εξερευνήσουν η ομάδα του Έλγο Δήμητρα, συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, εινοποιεία και τοπική φορείς της Ηπείρου, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με τον τίτλο «Πείρου Άμπελος», που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. Το θεατράκι του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστορία το βράδυ του Σαββάτου είχε γεμίσει από νωρίς από ομογενείς όλων των ηλικιών, οι οποίοι ανέμεναν υπομονετικά να παρακολουθήσουν τον επικύριο του Ιάκωβου Καμπανέλη με πρωταγωνιστή τον διακεκριμένο ηθοποιό Μιχάλη Δουκάκη. Αν και αρκετοί είχαν γνώση του έργου εντούτοις, ουδείς δεν περίμενε ότι η μαύρη κομμωδία του Ιάκωβου Καμπανέλη θα τους προκαλούσε τόσο πολλές συγκινήσεις. Ο Μιχάλης Δουκάκης υποδίθηκε άψογα το ρόλο του συγγραφέα που επέστρεψε από την κηδεία άλλου συναδέλφη του και τηλεφώνησε στο φίλο του και συνάδελφο τον Τάσο να τον πείσει να γράψουν ο ένας τον επικίδιο του άλλου. Στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ελαιολάδου παγκοσμίως, στα σούπερ μάρκετ κλειδώνουν τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο, καθώς αυξάνεται η τιμή του και παράλληλα οι κλοπές. Ένα λίτρο εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κοστίζει ως και 14 ευρώ και μισό σε κάποια σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα, πολλά καταστήματα να το τοποθετούν αντικλεπτικά στα μπουκάλια. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση των κλοπών, δήλωσε ο Ρομπέν Ναβάρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ του Σούπερ, που διαθέτει 30 καταστήματα στην περιοχή της Ανδαλουσίας.
Επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εμπνευστεί από την νοσταλγία για τον γενέθλιο τόπο τους, ετοιμάζει η οικογένεια των ομογενών Βαλιώτη από τη Τσίπα στη Μάνη με όραμα να βάλει τη Λακωνία στο παγκόσμιο χάρτη του high-end τουρισμού. Με αυτό το κριτήριο συμφωνήθηκε από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του real estate στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η διαχείριση του άλλοτε ένδοξου χοτέλ Λακωνής από τη Radisson. Ως επενδυτές από το εξωτερικό ξέρουμε πολύ καλά την αξία του επώνυμου ξενοδοχείου και όσα φέρνει μαζί, την εκπαίδευση, την καλή φήμη, την πιστότητα των πελατών, πράγματα που είναι θετικά για μια μονάδα που δεν είναι αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Η Λακωνία είναι ένα κατέργαστο διαμάντι, καθώς έχουμε αξιοθέατα, ιστορία και μαγευτικό φυσικό τοπίο. Αλλά όταν μιλάμε για τη στάση του παγκοσμίου τουρισμού, θα πρέπει να υπολογίσουμε τα ωφέλη μιας διεθνούς επωνυμίας για τη λειτουργία μιας μονάδας, δήλωσε στο Mono News η Κατερίνα Βαλιώτη. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamritsi.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. μεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Anima Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!